Πάμε να συνομιλήσουμε λίγο με τον κύριο Πέτρο Λιμπεράκη, ζωολόγο, επιστήμονα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Κύριε Λιμπεράκη, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αυτό το φαινόμενο με τα νεκρά ζωάκια στους δρόμους της Κρήτης παρατηρείται ως επιτοπλίστων την εποχή της Άνοιξης. Για ποιους λόγους? Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή, εδώ και δύο μήνες σχεδόν, ένα μήνα τουλάχιστον, δύο μήνες κοντά, τα ζώα ξαναδραστηριοποιούνται. Είναι σε μια σχετική αδράνεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά τώρα είναι ξεξυπνάνε, ας πούμε, με τις πιο μεγάλες θερμοκρασίες και ετοιμάζονται, προσπαθούν να βρουν εταίρεια να παραχθούν, να βρουν να φάνε από την νηστεία, τη σχετική νηστεία του χειμώνα κτλ. Και έτσι είναι πολύ πιο δραστήρια από την εποχή. Αναφέρεται τα σκατζοφυλάκια, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Δηλαδή, δυστυχώς, στο δρόμο βρίσκουμε πατημένες και πάρα πολλές ζουρίδες. Σωστά. Και μπορεί να σπανιότερα αυτό που λέμε άρκαλος, ο ασβός δηλαδή, και νηφίτσες. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Φέτος φαίνεται το παρατήρησαν περισσότερο οι άνθρωποι. Κύριε Λιμπεράκη, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτά τα ζωάκια? Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να το προλάβουμε το κακό με κάποιο τρόπο, εκτός σε κάποιες περιπτώσεις που αν εντοπίσουμε ένα τέτοιο ζώο στον δρόμο, εφόσον υπάρχει ασφάλεια, γιατί προηγείται η ασφάλεια των ανθρώπων, να σταματήσουμε στην άκρη του δρόμου, να το πιάσουμε και να το βάλουμε μέσα σε ένα παράδειγμα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού για τον άνθρωπο? Όχι, όχι, μόνο ως τροχαίο ατύχημα. Δηλαδή εκεί που θα σταματάμε να μην... Ενώ τραυματισμού στην επαφή του με τον σκατζόχυρο. Το ζωάκι αυτό, μόλις πάμε να το πλησιάσουμε, θα κουβαριαστεί, θα γίνει μπάλα. Και αν το πιάσουν, παρόλο που έχει εγκάθει, αν το πιάσουν προσεκτικά με τις κούρτες μας, δεν θα μας καρφώσει και μπορούμε να το βάλουμε σε ένα διπλανό χωράφι. Μάλιστα. Ο πληθυσμός τους κινδυνεύει? Όχι, από όσο ξέρουμε, όχι. Φαίνεται ότι πάει καλά ο πληθυσμός τους. Έχει ανακάμψει αρκετά, έχει ζοριστεί με την ευρεία χρήση των αμαρμάτων που γινόταν παλιότερα. Σήμερα κάπως έχει περιοριστεί, έχει ελεγχθεί η χρήση των αμαρμάτων. Και έτσι όλα αυτά τα. Γιατί ο σκατζόκυρος είναι κατά βάση εντομοφάγος, το ειδικά άλλα ζωάκια. Αν έχουμε ξεκάσει, θα σας το πω απλά, για παράσιτα, αυτά τα δηλητήρια τον επηρεάζουν. Έχει περιοριστεί και έτσι φαίνεται ότι ο πληθυσμός του πάει καλά. Δεν έχει. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται αύξηση του πληθυσμού? Όχι, παντού είναι. Ο σκατζόκυρος βρίσκεται παντού. Παντού. Δεν πάει στα πολύ μεγάλα υψόμετρα, αλλά κατά τα άλλα θα τον βρούμε παντού και μέσα στην πόλη. Μάλιστα. Εγώ αυτό που κρατώ είναι συνηθισμένο το φαινόμενο, την άνοιξη, σωστά. Ναι, και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι σε περίπτωση που δούμε αυτά τα ζωάκια στον δρόμο, τηρούμε τα μέτρα βέβαια έτσι προστασίας, τον κοκ. Σημαντικό, ναι. Ναι, και επιχειρούμε να τα πιάσουμε και να τα πάμε σε ένα χωράφι, να τα απομακρύνουμε από το δόστρωμα. Ναι, ναι. Μάλιστα, είναι τόσο απλό. Κύριε Λιμπεράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.